φιλόξενο χώρο του Ιαννού. Μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάζουμε δουλειές διαφορετικές από τα κυρίαρχα ρεύματα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε 4 δίσκους. Θα μπορούσε συνολικά όλο το φτιάχνος να έχει ένα τίτλο ηχομονόλογη και ηχοδιάλογη. Διότι αυτοί οι 4 δίσκοι αφορούν και περιέχουν μουσική που παίζεται είτε από ένα όργανο, από έναν εκτελεστή, είτε από 2. 3, 4 δεν υπάρχουν, ή ένα ή 2 όργανα. Αυτή τη μορφή μουσικής, νομίζω ότι εγώ τη θεωρώ ως την πιο γνήσια, αυθεντική, κοπιώδη και διαυγή έκφραση ενός μουσικού, ενός εκτελεστή, αλλά και ενός συνθέτη. Να ευχαριστήσω τις εκδόσεις Κάμπλια, την κυρία Χρήση Οικονομάκη που μπήκε μπροστά για να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Τη συνεργάτη μου την Ανδριάννα Κάνδυλα που συμπληρώνει όσα κενά αφήνω όλο τον πολλών υποχρεώσεων και στέκεται δίπλα και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να βελτιώσουμε το επίπεδο των παραγωγών. Την γραφίστρια Άννα Μπουγκά με την οποία έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία εξώφυλλα και με κάνει να νιώθω ασφαλής μαζί της. Τον αδερφό μου, τον Βαγγέλη Σαπουνά και το στούντιο του, το στούντιο Subway, που έγινε αφορμή η αιτία να υπάρξουμε δισκογραφικά και να προχωρήσουμε και μας στηρίζει συνεχώς σε οτιδήποτε. Μπορεί να ξεχάσω και άλλους να ευχαριστήσω, δεν θα ξεχάσω όμως τους ομιλητές, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και είναι μεγάλη μας τιμή που θα παρουσιάσω τους δίσκους. Ο πρώτος δίσκος, όπως είπα πριν, φανέρωσε τον τίτλο, είναι εδώ λέγεται ηχομονόλογη. Αυτό το εικαστικό που φιλοτέχνησε ο Άντης Ιωαννίδης, Κοσμή, το εξώφυλλο του δίσκου. Ο Άντης Ιωαννίδης είναι ένας πολύ σημαντικός εικαστικός καλλιτέχνης. Είναι επίσης γνωστός για τον διάσημο γιο του, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Οι ηχομονόλογοι περιέχουν συνθέσεις του Σωτήρη Δεσπότη και του Σάβα Καρατζιά. Μέσα στο δίσκο μας έκανε την τιμή να γράψει ένα σημείωμα και να μας στηρίξει με αυτόν τον τρόπο και ο Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βράνος. Θα ήθελα να καλέσω τον Σάβα Καρατζιά, τον Σωτήρη Δεσπότη και τον κύριο Θωμά Ταβάκο, ο οποίος θα παρουσιάσει το δίσκο και θα μας πει περισσότερα. Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Ταβάκο, ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έγραψε δισκοκριτική για δίσκο δικής μας παραγωγής, δίσκο της Subways Music. Τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίσαμε από τότε, κύριε Ταβάκο, πέρασαν κάμποσα χρόνια, 12 χρόνια από τότε. Συνεχίζουμε να είμαστε υγιείς και σας ευχαριστούμε που εξακολουθείτε να μας στηρίζετε. Λοιπόν, καλώ τον συνθέτη Σωτήρη Δεσπότη, τον συνθέτη Σάβα Καρατζιά και τον κύριο Θωμά Ταβάκο να μας μιλήσουν. Θα ξεκινήσουμε από τους καλλιτέχνες πρώτα, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δουλειά τους και μετά θα μας μιλήσει ο κύριος Ταβάκος. Ο κύριος Δεσπότη. Καλησπέρα σας. Σήμερα 6 μουσικές δημιουργίες μας που φιλοξενούνται στο δίσκο, ηχομονόλογοι παρουσιάζονται. Παρουσιάζω 4 δικούς μου δίσκους για σόλο κλαρινέτο, σόλο τσέλο, σόλο φλάουτο και το μοναδικό που υπάρχει, τους εμβολίσμους που είναι για φλάουτο και τσέλο. Ο φίλος Σάβας παρουσιάζει. Παρουσιάζω ένα έργο για σόλο πιάνο και ένα πολύ σόλο κιθάρα με το 4 περιπλανόμενες εικόνες με το έργο για σόλο κιθάρα και τις νοσταλγικές καμπάνες για σόλο πιάνο. 6 μουσικές δημιουργίες λοιπόν για σόλο όργανα, με εξαίρεση την τελευταία, που απευθύνεται σε 2 όργανα, φιλοξενούνται στο ψηφιακό μας δίσκο ηχομονόλογοι.
οργανώνει το μουσικό του υλικό μέσα από τη γλώσσα του 20ου και του 21ου αιώνα. Από τον άλλο λοιπόν και αυστηρά δωδεκαθολικές συνθέσεις. Ερμηνευτές, τέσσερι αξιόλογοι μουσικοί του χώρου μας, ο Γιώργος Καβάσιλας στη γιτάρα, ο Άγγελος Ολιακάκης στο τσέλο, η Βιβί Παπαϊωάννου στο φλάουτο, ο Μανούσος ο Πλουμίδης στο κλαρινέτο και έχουμε και τον Παναγιώτη Γόγο στο πιάνο. Ο δίσκος περιγράφει εμπειρίες ταξιδιών που έχουμε πραγματοποιήσει. Ξεκινάμε από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από την έρημο του Σινά, Βιενέζικα σοκάκια, από την Πετρούπολη, από το Παρίσι και από το Τόκιο. Ο δίσκος μας αυτός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαν συντράμει ένας μεγάλος αριθμός μουσικών. Πέρα από τους ερμηνευτές μας που παρουσιάσαμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κύριο Βράνο, τον νυν αρχιμουσικό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο οποίος άκουσε τη δουλειά μας και μας τίμησε ιδιαιτέρως με το προλόγισμά του. Τον Ιχολίτη μας, τον Άντι, όπως ανέφερε και ο Σοφοκλής, για το ζωγράφημά του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον κύριο Ταμπάκο, τον οποίο τον γνώριζα ως φοιτητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Αθηνών Μουσικών Σπουδών, ως ερευνητή και για το αρχείο του. Είχαμε τη χαρά μέσα από αυτή τη δημιουργία να τον γνωρίσουμε και από κοντά, να γνωρίσουμε την ευγένειά του και την άρτια γνώση του γύρω από αυτό που ονομάζουμε μουσική δημιουργία, καθώς επίσης τον Σοφοκλή με τους συνεργάτες του και την εκδοτική του δραστηριότητα της εκδόσης Subways και Candia, οι οποίοι μας συντρόφισαν από την αρχή μέχρι το τέλος που υπάρχει η δημιουργία αυτή. Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσουν τη χαρά, τη στήριξη, τον επαγγελματισμό, ο οποίος συνοδεύεται με μια μεγάλη ανθρωπιά και αγάπη για τη μουσική και για τους συνεργάτες του. Να σας πει ποιος άλλος. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργαστές της ερμηνευτικής σχηματίας, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να υπάρξουμε σαν συνθέτες εάν χωρίς τους ερμηνευτές. Μπορεί να είναι ο συνθέτης πάντα ένα βήμα μπροστά γιατί έχει τη σύγκριση της ιδέας, αλλά θεωρώ ότι χωρίς την ερμηνευτική τους προσέγγιση δεν μπορούμε να υπάρξουμε εμείς οι συνθέτες. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για την κατάθεσή τους, όπως και τη Subways που μας με τη βοήθεια στην άψογη συνεργασία τους καταφέραμε να γεννήσουμε αυτό τους ηχομονόλογους, αυτό το CD. Δεν θα ήθελα να σας πάω άλλο χρόνο. Να πούμε το εξής, ότι με την παρουσία σας εδώ και την παρουσία μας εδώ συμπληρώνεται ένας κύκλος που θέλει τον ήχο να συλλαμβάνεται, να επεξεργάζεται, να ερμηνεύεται και να μοιράζεται. Και η παρουσία σας εδώ και η παρουσία μας και όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν για να εκδοθεί αυτός ο δίσκος είναι ένα ηχηρό μήνυμα στο ότι η μουσική γνώση, η ελληνική μουσική σκηνή υπάρχει και πορεύεται στην έννοια του πλανητικού χωριού που λέμε και στον 21ο αιώνα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι κλείνοντας, πέρα από τις πολλές ευχαριστίες προς όλους, ότι για μένα είναι ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή σήμερα, διότι μαζί μας έχουμε τη χαρά να είναι και ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Είναι ο δάσκαλός μου στη σύνθεση. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό με την έννοια ότι είναι ο δάσκαλός μου και κλείνει πάλι άλλος ένας κύκλος, ότι με δίδαξε, διδάχτηκα και ακολούθησε και ο Σάββας, που μαθητεύει κοντά μου στη σύνθεση. Και έτσι γίνεται ένας κύκλος που θέλει τον δάσκαλο, τον μαθητή και τον μαθητή και μετέπειτα και τον μαθητή να υπάρχει, γιατί έτσι υπάρχει η διαιώνιση της μουσικής δημιουργίας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είχα την τιμή να παρουσιάσω στο παρελθόν και άλλα ηχογραφήματα Ελλήνων συνθετών από αυτόν τον φιλόξενο χώρο του Ιαννού. Όμως η σημερινή παρουσίαση των ηχομονολόγων του ηχογραφήματος του Σωτήρη και του Σάββα είναι ξεχωριστή και σημαντική από πολλές απόψεις. Ξεκινώντας με τη γενική παρατήρηση ότι οποιαδήποτε έκδοση της Subways, όπως βεβαίως και της συνεργαζόμενης Κάμπια, διαθέτει εκ προημίου περγαμηνές υψηλών αισθητικών κριτηρίων, το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι αυτονόητο. Ως άψογο μουσικό και ηχητικό κατασκεύασμα, το ηχογράφημα των Δεσπότη και Καρατζιά διαγράφει ήδη λαμπρή πορεία στη σχεδόν οκτάμινη κυκλοφορία του,
με καθολοκληρή ανθετικές γνώμες από το φιλόμουσο κοινό και παρουσιάσεις από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Η ζωηρή εντύπωση της πρώτης ακρόασης, όταν ευτύχησα να γίνω κάτοχος του ηχογραφήματος, έδωσε τη θέση στην ολοκληρωτική αποδοχή και συνάμα την επιθυμία νέας ακρόασης. Κάθε φορά, νέα στοιχεία εγκλούτιζαν το μαγευτικό ταξίδι μου που συνεχιζόταν και μετά το πέρας της ακρόασης. Μετά από 40 περίπου έτη ενασχόλησης με τη λόγια μουσική δημιουργία των Ελλήνων και ελληνικής καταγωγής μουσουργών και έχοντας ακούσει και εντρυφήσει σε χιλιάδες δισκογραφικές παραγωγές, μπορώ να σας πω αβίαστα ότι οι ηχομονόλογοι κέρδισαν περίοπτη θέση στην καρδιά μου. Πολλές φορές ο τίτλος και μόνο ενός ηχογραφήματος είναι ικανός να σε προδιαθέσει θετικά ή αρνητικά ή και να σου εξάψει την περιέργεια για περισσότερη ενασχόληση. Στο CD αυτό η επεξήγηση των δημιουργών για την επιλογή του τίτλου είναι επαρκέστατη σε σχέση με το περιεχόμενο. Και τα 6 έργα του δίσκου περιγράφουν με ενάργεια συγκεκριμένα χωροχρονικά μουσικά ταξίδια. Είναι εν ολίγης το ηχητικό ανάλογο των εμπειριών των δύο συνθετών, το οποίο εξιστορείται με τη μορφή μονολόγων και με βασικό εργαλείο την ηχοχρωματική γκάμα των μουσικών οργάνων, η οποία απλώνεται σε ολόκληρο το μεγαλείο της μέσω της ερμηνευτικής τελειότητας με τους 5 εκλεκτούς ερμηνευτές που συμμετέχουν ή μάλλον συνδημιουργούν. Αυτές οι 6 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές είναι η κατάληξη του ταξιδιού με προορισμό την αναζήτηση νέων μουσικών χωροχρόνων, όπως εύστοχα γράφει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης Γεώργιος Βράνος στο συνοδευτικό ένθετο. Στο τέλος του ταξιδιού, ο ήχος συναντά τον τόπο και το ανθρώπινο στοιχείο τη μεταμόρφωση του τροτού σε αιώνιο. Τα 4 ηχοτοπία υπογράφει ο Σωτήρης και τα έτερα 2 ο Σάββας, μαθητής του πρώτου όπως ακούσατε. Είναι 2 πολυσχητείς μουσικές προσωπικότητες, προερχόμενες από 2 εσχατιές της χώρας μας, τα Ιωάννινα και τη Ρόδο, όπου γεννήθηκαν στις 12 Αυγούστου του 1977 ο πρώτος και στις 19 Μαρτίου του 1981 ο δεύτερος. Σε πείσμα του αθηνοκεντρισμού πέτυχαν να διαμορφώσουν κυρίως ο Σωτήρης Δεσπότης, αλλά ακολουθεί και ο Σάββας, ένα περίτεχνο μουσικό γίγνεσθε, μέρος του οποίου είναι η ηχομονόλογη. Με το Σωτήρη, πέραν της κοινής μας καταγωγής, αφού και ο Μιλών γεννήθηκε στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, υπάρχει ένα αδιόρατο συνδετικό χωροχρονικό νήμα. Ο παππούς του, ο ιερέας Σωτήριος Δεσπότης, ήταν πρωτοπρεσβύτερος στον ιερό ναό του Αρχιμανδρίου Ιωαννίνου έως το 1975 που εκοιμήθη. Ήταν επίσης ο κατηχητής μου στις αρχές της δεκαετίας του 60. Ήταν καλήφωνος και άριστος γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Θα καμαρώνει τώρα για τον εγγονό του που δεν τον γνώρισε ποτέ, αλλά όμως με έναν απροσδιόριστο τρόπο που εμφύσισε τη δεξιότητα περί της μουσικής και μάλιστα στην ψαλτική. Ξέρετε από τα 15 το Σωτήρης και τη βυζαντινή μουσικολογία και έρευνα. Είναι αριστούχος απόφυτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, διπλωματούχος στη σύνθεση και κάτοχος όλων σχεδόν των οδιακών πτυχίων. Έχει ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία τη διδακτορική διατριβή του στο Τμήμα Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Δίδαξε και διδάσκει και στις 3 εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε ιδιωτικά μουσικά εκπαιδευτήρια. Γνώριζα αρκετά για τον Σωτήρη και μέσω των καταχωρήσεων στο Αρχείο Ελλήνων Μουσουργών του Ομιλούντος. Όταν όμως μου έστειλε το πλήρες βιογραφικό του με όλες τις μουσικές δραστηριότητες, έμεινα κατάπληκτος. Η απαρίθμησή του και μόνο απαιτεί αρκετό χρόνο. Θα σταθώ μόνο στην πλευρά του μουσικού δημιουργού. Ο συνθέτης ίσως δεν διαθέτει ερικητή εργογραφικό κατάλογο, αφού υπογράφει μόνο 15 συνθέσεις από το 2001 και εντεύθυνε. Όμως πρόκειται για 15 άρτια μουσικά κατασκευάσματα. Στους ηχομονολόγους μπορούμε να απολαύσουμε 4 έργα του. Αρχής γενομένης από το MD8 για κλαρινέτο σύνθεση του 2001. Μιμείται τον μονόλογο ενός ειδοποιού με τη χρήση 2 μερών, ενός ατονικού και ενός αυστηρά δωδεκαφθονγικού και μίας χόντας. Ο τίτλος είναι συντομογραφία της πόλης Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο συντέτης βρέθηκε εκεί πριν από 20 χρόνια. Το D8 αφορά τον αριθμό των γραμμάτων της λέξεως κλαρινέτ. Στην ουσία πρόκειται για την περιγραφή αμερικανικού τοπίου μέσα από ένα κλαρινέτο. Ακολουθεί η τριλογία για solo φλάουτο, τριμερές έργο του 2005. Έχει τον υπότιτλο Παρίσι, Κιώτο, Παρίσι. Αφορά το ταξίδι που πραγματοποίησε η ελληνική βυζαντινή χοροδία του αείμνηστου Λυκούρ του Αγγελόπουλου
το 2001 στη γαλλική πρωτεύουσα για συναυλία με τη συμμετοχή του Σωτήρη. Στο καλογραμμένο αυτό έργο παρουσιάζονται οι τρόποι επεξεργασίας εμπρεσιονιστικών στοιχείων, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται συνθετικά στον γαλλικό εμπρεσιονισμό των δύο προηγηθέντων αιώνων, αλλά και στον γιαπωνέζικο μουσικό πολιτισμό. Δεν χωρίζεται σε μέτρα και στον ερμηνευτή παραχωρείται σημειολογικά η ελευθερία στην ερμηνεία. Το τρίτο έργο είναι το «Εν τη ερήμου» με υπότιτλο «Σινά» για βιολοντσέλο, που γράφτηκε το 2007. Ο συνθέτης το θεωρεί ως το αντιπροσωπευτικότερο. Εδώ, το όργανο διαδραματίζει τον ρόλο αφηγητή των εντυπώσεων του Σωτήρη από την επίσκεψή του στη Σιναϊτική Χερσόνησο. Με εντυπωσίασε η τεράστια ποικιλία ηχογραμμάτων και ρυθμικών σχημάτων που παρότι αναπτύσσονται μέσα σε πεδίο ατονικότητας, καθιστούν το ακρόαμα του έργου άκρο συναρπαστικό. Ακολουθεί το τέταρτο έργο, ο συμβολισμός για φλάουτο και βιολοντσέλο. Έχει τον υπότιτλο «Κάσε», που σημαίνει «δρομάκι» στα γερμανικά. Αυστηρά δωδεκαφθονική σύνθεση του 2005, διάρκειας μόλις 2 λεπτών, ανήκει στο ύφος της δεύτερης μουσικής σχολής της Βιέννης. Η λέξη «Κάσε» είναι συμβολική. Με αυτή περιγράφεται η Αυστρία, η πατρίδα του δωδεκαφθονισμού και του Σέμπερκ. Βεβαίως, το στοιχείο του συμβολισμού είναι έντονο και στη δομή του έργου. Ο αγαπητός Σάββας Καρατζιάς, μαθητής του Σωτήρη, είναι όπως εύστοχα γράφτηκε ήρεμη δύναμη. Είναι ένας ενός δημιουργός, καλλιεργημένος, με στόχους σκοτεινούς, ακούραστος και αθόρυβος και επικεντρωμένος στο στόχο του που είναι ο πολιτισμός της μουσικής. Διευθυντής και καθηγητής θεωρητικών από το 2008 του Οδείου Κορέλη στη Ρόδο, φωτίζει και φωτίζεται από σεβασμό και αγάπη για την τόπη του. Από τα 16 του είναι καθυλωμένο σε ένα πυρικό αμαξίδιο λόγω σοβαρού τραυματισμού του στη σποδηλική στήλη. Αυτό όμως τον όπλησε με περισσή δύναμη δημιουργίας. Διπλωματούχος κιθάρας με αρκετές συμμετοχές σε διεθνή σεμινάρια του οργάνου, αλλά και διπλωματούχος ανώτερων θεωρητικών στη μουσική, συνεχίζει με τον Σωτήρη στα γνωστικά αντικείμενα ενορχήστρωση και σύνθεση. Ως συνθέτης, με μικρή εργογραφία, μόλις με 6 έργα έως στιγμής, ανοίγει σιγά σιγά τα φτερά του και μας ξεδιπλώνει ένα μοναδικό ταλέντο για το οποίο ο δάσκαλός του πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος. Στους ηχομονολόγους συμπεριλήφθησαν δύο έργα του. Το πρώτο είναι οι 4 περιπλανόμενες εικόνες με υπότιτλο «Τα 4 σημεία του ορίζοντα», έργο του 12, με το οποίο έλαβε μέρος και πέρασε στην τελική φάση του διαγωνισμού World Guitar στο Novi Sad της Σερβίας. Είναι λοιπόν 4 μουσικές εικόνες, εξαίσεις, όπου κάθε μία ξεκινά από διαφορετική αφετηρία, αλλά με κοινό σημείο συνάντησης που είναι η αφήγηση του τίτλου. Η αγωνία και ο στοχασμός της περιπλάνησης μέσω του σταδιακού ξεδιπλώματος του χαρακτηριστικού μουσικού μοτίβου. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο και πιστεύω ότι εκφράζει απόλυτα την κιθαριστική εξέλιξη του αιώνα μας. Το δεύτερο έργο είναι το μόλις 2,5 λεπτών πρελούδιο νοσταλγικές καμπάνες για πιάνο. Ο συνθέτης το έγραψε κατά την παραμονή του στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Αιτία έμπνευσης ήταν ο απόϊχος από τις καμπάνες της εκκλησίας της Παρθένου Μαρίας στην πόλη. Είναι μια επιτυχής προσπάθεια περιγραφής του φαινομένου του κουδονισμού μέσα από τις νοσταλγικές καμπάνες με έντονα εμπρεσιονιστικά στοιχεία. Το έργο σταδιακά κορυφώνεται και δίδει μέσω της αργής ρυθμικής αγωγής την ευκαιρία στην ερμηνευτή να παρουσιάσει την προσωπική του άποψη. Η έκδοση του ηχογραφήματος είναι καρπός επίσης της λειτουργίας της σχολής σύνθεσης του Οδείου Κορέλη της Ρόδου, δημιούργημα του Σωτήρη Δεσπότη. Από το 2009 που ο τελευταίος ήρθε στη Ρόδο με παρότρινση του αρχιμουσικού Κάρολου Τρικολίδη, έχουν γίνει άλματα. Χάρη στην κατεξοχήν εκπληκτική ετάχρονη προσπάθεια του Σωτήρη αλλά και του Σάβα, με αποτέλεσμα παιδιά από τη Ρόδο να εισέρχονται πλέον στα τμήματα μουσικών σπουδών των πανεπιστημίων και να αποκτούν πτυχία ανωτέρων θεωρητικών και βυζαντινής μουσικής με άριστα. Αυτοί λοιπόν είναι οι ηχομονόλογοι, οι αγαστοί της δισκογραφικής συνύπαρξης του Σωτήρη και του Σάββα, με την εξίσου δημιουργική και άρτια ερμηνευτική συνεισφορά και των 5 μουσικών που έλαβαν μέρος στη λαμπρή παραγωγή της Soundways. Παραγωγή αψεγάδιαστη, επίσης ως προς την ηχογράφηση και τελική επεξεργασία και εξίσου άρτια ως προς το δικαστικό αποτέλεσμα της χαρτόδητης συσκευασίας που το υπογράφει ο ζωγράφος Άντης Ιωαννίδης, όπως προακούσατε. Συγχαίρω από καρδιάς όλους τους συντελεστές. Σταματώ εδώ για να μην σας κουράσω άλλο, κλείνοντας με την ευχή να συνεχίσει να είναι εσαΐ, καλοτάξιδο και ευπόλυτο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ταμβάκο και για τα λόγια του και για τη στήριξή του. Και παρέλειψα να πω ότι και οι τέσσερις δίσκοι ξεκίνησαν να πωλούνται, να κυκλοφορούν από εδώ, τον Ιαννό, σήμερα. Δεν κυκλοφορούν σε κανένα άλλο κατάστημα ακόμη. Ξεκινάει η κυκλοφορία τους από τον Ιαννό και ο Ιαννός φαίνεται καλό Ιωνό, από ό,τι έχω διαπιστώσει. Και κάτι που παρέλειψα ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι μετά από τις λεκτικές προφορικές παρουσιάσεις θα έχουμε ζωντανές εκτελέσεις και από τους τέσσερις δίσκους, από τους ερμηνευτές των τεσσάρων δίσκων, και νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε, διότι είναι πολύ σπουδαία μουσική όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και καλή σταδιοδρομία και καλό τάξιδο σε δύσκολα. Λοιπόν, θα σας παίξω το MDA για σόλο κλαρινέτο του Σωτήρη Δεσπότη, σύνθεση του 2000 στην Κέρκυρα. Το οποίο, θέλω να πω, με τιμά ιδιαίτερα γιατί μου το εμπιστεύτηκε την πρώτη εκτέλεση ο Σωτήρης, φίλος, παιδικός φίλος από τα Γιάννενα, την κοινή ιδιαίτερη πατρίδα μας, το οποίο έπαιξα για πρώτη φορά, πρώτη εκτέλεση, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε ένα ρεπιτάλ μου, όπου είχα την περίοδο που δίδασκα στη Θεσσαλονίκη, και το ξαναπέξαμε μαζί, νομίζω, στις ημέρες της Μινιατούρες, που είχαμε κάνει στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης του Πολωνδί. Μία της Μινιατούρες, Μινιατούρα για κλαρινέτο. Thank you.
καμπάνες του Σάββα Καραβιάννη.